Επειδή ακούστηκαν εδώ για τα προημερησίες, έχω να θέσω δύο θέματα προημερησίες, τα οποία είναι επίγοντα, όντως, και δεν μπορούσε να τα βρουν γιατί η ένταξή του στο πρόγραμμα της ημερησίας. Το ένα είναι, και θα είμαι τηλεγραφικός σεβόμενος στον χρόνο και σεβόμενος και τη σπουδαιότητα του θέματος που ακολουθεί. Το ένα είναι η αμοιβή του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΚΕ, ο οποίος παρέσχει υπηρεσίες εδώ, στο Δήμο, σχετικά με τη διαδικασία διάλυσης του ΔΕΕ. Ήδη έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ήταν ομόφωνη. Το ποσό το οποίο ζητάει και το οποίο προβλέπεται, η διαδικασία προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είναι 1.537,5 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το 20% ο φόρος ελευθέρων επαγγελματιών και το ΦΠΑ. Η διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην οποία στηριζόμαστε, είναι το άρθρο 281 και λέει για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκληση των προηγούμενων παραγράφων. Οι προηγούμενες παράγραφοι αναφέρονται στην αμοιβή κατά αποκοπή, την οποία ορίζει ο οικείος δικηγορικός σύλλογος. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών. Και παρακαλώ πάρα πολύ να θέσετε το θέμα για ψήφιση στην... αφού λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση της εργασίας. 1537,5. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο από μία κίνηση. Το δεύτερο. Όπως ξέρετε, από τις 2 Ιανουαρίου που εγκατασταθήκαμε μέσα, υπήρχε άμεση ανάγκη για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μηχανήματα των τριών πρώην Δήμων και του νυν ενιαίου Δήμου. Υπάρχει μία διάταξη με την οποία προμήθεια άνω των 15.000 ευρώ πρέπει να διενεργείται κατόπιν σχετικής δημοπρασίας και όχι με ανάθεση, με απευθείας ανάθεση. Όμως, επειδή όλη αυτή η διαδικασία ήταν επίγουσα, είχε μάλιστα το χαρακτήρα του κατεπίγοντος, και επειδή υπάρχει ήδη, έχουμε ζητήσει δηλαδή γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα και εκδίδει αποφάσεις και γνωματεύσεις απάνω σε εγκυκλίους και για ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν γρήγορα και σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Και επειδή ήδη, αν δεν έχουμε ξεπεράσει, έχουμε φτάσει ήδη στις 15.000 και μιλάω τώρα για τα 12 τιμόρια, δηλαδή από 1η-1η του Ιανουαρίου μέχρι 31/3, το Μάρτιο δηλαδή. Θα ξεπεράσουμε σαφώς αυτά που προβλέπει ο νόμος για τα 12 τιμόρια. Προτείνω, και αφού προηγήθηκε συζήτηση με τον ελεγκτή νομιμότητας, τον κύριο Επίτροπο από τη Λαμία, ο οποίος και μας έδωσε αυτή την κατεύθυνση, προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε τον κύριο Δήμαρχο να έχει την δυνατότητα να προβεί σε απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Για τα δύο θέματα που έβαλε ο κύριος Κοντιάς. Όμως, στο θέμα για τον νομικό σύμβουλο από την ΚΕΔΚΕ, λέει ο νόμος ότι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πληρώνουμε νομικούς κτλ. Δεν πληρώνουμε όμως, κύριε Πολύμερε, το νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΚΕ. Και αυτό εκπλήσει ο κύριος Γόγος με τόσα χρόνια μέσα στην αυτοδιοίκηση και υποψήφιος για την ΚΕΔΚΕ, πώς δεν το γνωρίζει. Αν είναι δυνατόν, ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ είναι υποχρεωμένος σε οποιοδήποτε Δήμο να δώσει τα φώτα. Γι' αυτό λοιπόν πριν ο κύριος Ζιγούρης φύγει από την ΚΕΔΚΕ, καλό είναι να επισημάνεται. Διότι ο μισθός που του δίνουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση είναι τόσο μεγάλος που πρέπει να καλύψει όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Είμαστε κάθετο λοιπόν, κάθετος λοιπόν σε αυτή την πληρωμή. Διότι είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Λοιπόν, όσο για την απευθείας ανάθεση, να εγκρίνουμε γιατί ξέρουμε τα προβλήματα με τα καύσιμα.
Κύριε Πολύνο, θα σα ρωτήσω κάτι. Τα ψηφίσατε, κύριε Καράφλου, τα ψηφίσατε. Εγώ λέω ναι, διότι πρέπει να κινηθούμε. Όμως πρέπει να σας επισημάνω την παρατηρία η οποία υπάρχει. Λειτουργείτε αυτή τη στιγμή με τα 12 τεμόρια, ναι ή όχι? Βεβαίως. Υπάρχει στους κωδικούς χρήμα για τα κάψιμα? Υπάρχει. Ναι ή όχι? Ναι. Γιατί δεν κάνατε δημοπρασία λοιπόν, διαγωνισμό, κύριε Πολύνο? Έχετε το δικαίωμα από τον νόμο με τα 12 τεμόρια να κάνετε δημοπρασία και να παίρνετε κάψιμο. Δεν το κάνατε. Εμείς λέμε ναι γιατί θέλουμε να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να επισημαίνουμε και τις παρατυπίες. Για όνομα του Θεού. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, επειδή εμείς συμφωνήσαμε να λειτουργήσει και για το Μάρτιο και επειδή η διαδικασία της δημοκράτησης είναι πάνω από 20 μέρες και πρέπει να πάει και στις εφημερίδες, λοιπόν, να το κάνετε σύντομα μέσα στο Μάρτιο για να έχουμε κάψιμα τον Απρίλιο, να μην μας ζητήσετε πάλι τον Απρίλιο να ξαναδώσουμε εξουσιοδότηση στον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ.